Γράφει, θέλω να υπενθυμίζω σε όσους μας βλέπουν και όσους μας ακούνε και ας το κρίνουνε. Και κριτικά και θετικά και αρνητικά, έτσι είναι η συζήτηση. Γι' αυτό και πρέπει να κατοχυρώνουμε με τη στάση μας την εδραίωση των θεσμών δημοκρατίας και πολυφωνίας και όποιος κάνει λάθος ο στούμπος να τα ακούει. Εδώ είναι προκειμένου λοιπόν, ξαναλέω, σε ένα άναρχο τοπίο τηλεοπτικό, εγώ θα έλεγα και μηντιακό γενικότερα, γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες και με το θέμα του τύπου. Δεν πάω τώρα να τα ανοίξω όλα μαζί. Εντάξει. Αλλά υπάρχει ένα θέμα. Πώς στο θέμα της δεοντολογίας έχουμε κώδικα δεοντολογίας που αυτορυθμίσαμε την ιστορία με καθυστέρηση στην Ελλάδα. Έχει τώρα 20 χρόνια. Ναι, υπάρχει. Δυστυχώς, ο κώδικας. Όπως λέω και σε συναδέλφους, πολλοί δεν τον έχουν διαβάσει. Δεν τον ξαναφρασκάρουν. Δημήτρη, η διοίκηση της ΕΡΤ θα έπρεπε να έχει αντιδράσει διαφορετικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Καταρχήν, εγώ αν ήμουν στη θέση του συναδέλφου, θα είχα πει ένα διορθωτικό τουλάχιστον. Προσεκτικό. Και θα έλεγα, ναι, έκανε ένα σχόλιο που παρατραβήχτηκε. Ήταν άστοχο. Είπε προσωπικές απόψεις. Εγώ, για να είμαι επίσης σαφής, μίλησα και μαζί του. Ναι, ναι. Είναι όλοι γνωστοί είμαστε. Εγώ θα μίλαγα και μαζί σου κτλ. Και πολλές φορές μπορεί να θέλω να πω και κάτι παραπάνω. Ναι. Αλλά αυτοσυγκρατούμε. Να αυτοσυγκρατηθούμε. Γιατί ιδιαίτερα στην πολιτική ένταση, ο δημοσιογράφος, ναι, ο πρώτος του ρόλος είναι να κάνει κριτική προς πάσα κατεύθυνση. Αυτό δεν σημαίνει επειδή κάνει κριτική είναι και σωστός. Αλλά πρέπει να βλέπουμε την τεκμηρίωση σε σχέση με τα δεδομένα. Και ξαναλέω, επειδή στη δημοκρατία μας, που στεριώνει σιγά σιγά, όταν πολλώνεται η κατάσταση και μεγαλώνει η αντίθεση, έχει σημασία το έργο και των πολιτικών και πολύ περισσότερο των δημοσιογράφων να στηρίζεται θεσμικά. Και το λες, η ΕΡΤ έχει προβλήματα. Βεβαίως έχει προβλήματα. Για να συνεννοηθούμε, είπε κάτι ο Θόδωρος πριν. Έτσι. Είχε την ευκαιρία, λέω εγώ, η ΕΡΤ, πρώτα απ' όλα για να συνεννοηθούμε. Αν έκανε κάτι σωστό η κυβέρνηση, είναι ότι την ξανάνοιξε, γιατί αναφέρθηκε η ιστορία της ΝΕΡΤ, αδιέξοδο, αποτυχία, να το ξέρετε. Παταγώδης αποτυχία. Και δεν μπαίνω στα νούμερα εγώ. Μπαίνω στην αντιμετώπιση ενός θέματος εθνικού, δημόσιου, ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Όχι με την έννοια της απασχόλησης μόνο, αλλά και με την έννοια της προοπτικής. Αν δεν γίνει, εγώ σας λέω και κάτι συγκεκριμένο, θεσμική ρύθμιση εκτός από το ΕΣΟΥΡΟΥ με κοινοβουλευτική επιτροπή που θα παρακολουθεί, θα συζητάει, θα έχει έντονο διάλογο, όχι θα καπελώνει. Ναι. Γιατί αυτή είναι και η εμπειρία που έχω εγώ από την Ιταλία, να θυμίσω. Υπάρχει αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Να μην είναι σε επιτροπή όμως το κανάλι. Όχι, δεν είπα για επιτροπή. Είπα θεσμική συζήτηση στη Βουλή, όπου ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Μαργαρίτης, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Στάδερ θα έχουν συζήτηση. Είπαμε, καχά η δημοκρατία μας είναι στερεωμένη. Δεν στερεώνεται σχετικά. Μια χαρά είναι στερεωμένη η δημοκρατία μας. Τώρα με τις παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με τις παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη δικαιοσύνη κάτι αρχίζει να σκιάζεται. Αλλά αυτό θα αντιμετωπίσουμε. Πάμε λοιπόν τώρα στη συζήτηση, να μην φύγουμε. Δεν είναι το εμπάργκο της Νέας Δημοκρατίας στην ΕΡΤ μόνο για το σχόλιο του κυρίου Καψόχα. Το συγκεκριμένο. Προφανώς το συγκεκριμένο σχόλιο ξεπέρασε κάθε λογική. Η ΕΡΤ έχει φτιάξει ο Νίκος Παπάς. Τώρα για να μιλάμε τώρα σοβαρά, γιατί μου κάνετε όλοι εδώ τις μωρές παρθένες. Η ΕΡΤ που βλέπετε είναι ένα κανάλι το οποίο προάγει τον πλουραλισμό. Μόλις το είπαμε και. Έλαξε και Παναγία. Μόλις το είπαμε και η Αυγή TV, ο κύριο Τούμπον του δώσει το δίκιο σα. Όταν φτιάξει η Αυγή TV, θα είναι πιο αντικειμενικό από την ΕΡΤ. Όχι, θα κάνω μεγάλο λάθος άμα κάνω την Αυγή TV. Θα σα απαντάω γρήγορα. Άρα λοιπόν, λέει τώρα να κάνουμε θεσμική συζήτηση στη Βουλή. Μα κάναμε υποτίθεται νόμο για την ΕΡΤ. Και σηκώθηκε ο Νίκος ο Παπάς και είπε: το όνειρό μου να κάνω την ΕΡΤ το ελληνικό BBC. Βάλτε τα πρακτικά. Αυτή η ΕΡΤ με την Ακριβοπούλου και τον Καψόχα και το αυτό που κάνω κάθε μέρα, σας φέρνει το ελληνικό BBC. Έχετε δει, ρε παιδιά, κανάλι δημόσιο στον κόσμο που να μην έχει να πει ένα κομμάτι κριτική στην κυβέρνηση? Ένα, ρε παιδάκι μου. Αυτή η κυβέρνηση ένα λάθος να έχει κάνει. Ένα. Δεν σου λέω κάμα γάλα, ένα μικρό. Λοιπόν, άρα εδώ μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όχι, όχι, δεν κοροϊδευόμαστε. Εδώ έχουν πάρει τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Εντάξει. Που επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και των υπολείπων κομμάτων. Επομένως θα επιμείνετε, λέτε, στο εμπάρκο. Δεν το κάνετε συμβολικά. Έχουν πάρει τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Το ξέρουμε αυτό, το καταλάβαμε. Πληρώνουν τον κομματικό του στρατό. Ωραία. Προσέξτε. Όλοι το κάνανε. Προσέξτε, υποβιβάζουν. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε παρελθόν βαθμό. Τα ούτε λεφτά του λαού τα περνάνε όλοι. Τι έκαναν. Λοιπόν, ακούστε, υποβιβάζουν και του υπόλοιπου δημοσιογράφου τη ΕΡΤ. Γιατί υπενθυμίζω την περασμένη εβδομάδα είχαμε ζήσει και ένα άλλο περιστατικό. Ο βγήκε ο Αλαφογιώργος, παρουσιαστή τη ΕΡΤ. Δημοσίως κατηγόρησε τον κύριο Κοτρότσο, άλλον παρουσιαστή της ΕΡΤ, ότι ο κύριος Κοτρότσος παίρνει λεφτά από τον παπά για να κάνει εκπομπές, τον Νίκο τον παπά, τον υπουργό. Αυτά γίνανε δημόσια. Ζήτησε να παρέμβει εισαγγελέας. Έχει πάει εισαγγελέας μέχρι στιγμής στην ΕΡΤ. Δεν το ξέρω. Ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ είπε ότι ο Νίκος ο παπάς διασπαθίζει χρήματα με τον Κοτρότσο για τις εκπομπές. Πήγε εισαγγελέας. Θα επιμείνετε στο εμπάργκο? Να πάει, θα επιμείνετε. Να πάει, φυσικά και να πάει, εισαγγελέα. Προφανώς να πάει. Αν θα επιμείνετε κι εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τι θα κάνουμε. Ακούστε. Μην αρχίσουμε κι εμείς το εμπάργκο και δεν βλέπουμε κανένα στο τέλος. Από σεβασμό
στους ψηφοφόρους της, ναι, δεν μπορεί να νομιμοποιεί με την παρουσία της αυτό το πράγμα που γίνεται στην έρτη επί Νίκου Παπά. Δεν γίνεται. Άρα θα επιμείνει. Όσο η έτσι, ναι. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Οικονόμου, κύριε Αναστασοπούλου, τι ζημιά έχει κάνει η αντιπολιτευτική γραμμή στο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Την αντιγράφει η Νέα Δημοκρατία. Παραδείγματος χάρη. Πρώτον, ξεκινάμε με το επίπεδο παροχολογίας. Δηλαδή, ήταν ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης από τον κύριο Μητσοτάκη, η Μακεδονία στη ΔΕΔ. Συνεχίζουμε με το εμπάργκο. Συνεχίζουμε με το εμπάργκο. Συνεχίζουμε με το εμπάργκο. Το ξεκίνησαν με τον Πρετεντέρη, το πήγανε τώρα στο Sky. Τώρα ακούμε και την τρίτη φάση. Είναι το δεν πληρώνω, δεν πληρώνω του φίλου μου του Άδωνη. Ο οποίος λέει καλό να μην πληρώνουμε το τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Δηλαδή εκπαιδεύτηκε η ελληνική κοινωνία σε έναν τύπο αντιπολίτευσης, κατά τη γνώμη μου αριστερίστικη, την οποία υιοθετεί και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να το πω καθαρά. Παρακαλώ. Και σε όσους μας ακούνε. Το κίνημα αλλαγής, η κεντροαριστερά δεν θα ανεχτεί. Το λέω καθαρά γιατί διαμορφώνεται ένα κλίμα, αν μάθαινε τετραπλές εκλογές. Πιθανολογώ, ναι, στο οποίο θα πέσουν κορμιά. Σχηματικά η λέξη, έτσι εννοώ στην αντιπάραση. Δεν θα ανεχτούμε. Δεν θα επιτρέψουμε. Θα μπούμε φραγμός κανονικά, πολιτικά, οργανωτικά, μάλιστα, σε οποιονδήποτε ετοιμάζει μια κόλαση πολιτική στην αντιπαράθεση στην Ελλάδα, με μοναδικό στόχο, κύριε Αναστασοπούλου, και κλείω τη φράση μου, ναι, την εξουσία. Μάλιστα. Διότι όλα αυτά έχουν ένα τελικό αποδέκτη, μία την εξουσία. Κουβέντα, Δημήτρη. Συγχωρείτε, κύριε Παναγιώτη. Εσείς είστε φασμένοι με την ΕΡΤ, βλέπετε. Όχι, μα το είπα. Άρα γιατί μας κατηγορείτε. Μα το είπα. Όχι, δεν είπα. Μα δεν είπα. Κάτι, εγώ επειδή είμαι θεσμικός. Επειδή είμαι μεταρρυθμιστής και θεσμικός, πιστεύω ότι πας μέσα και δίνεις τη μάχη. Μέσα στη Βουλή, μέσα στο Sky. Εσύ δεν σε καλούν. Καλούν άλλους συντρόφους μου. Δεν σε καλούν. Εμένα. Άρα πώς θα πάω. Άλλους εδώ για το χώρο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Εγώ σε σχέση πιο πολύ. Καλούν άλλους. Εμένα ο χώρος με εκπροσωπείται. Και η Δημάρχη με εκπροσωπείται. Και το κοινά με εκπροσωπείται. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω λοιπόν, επειδή είμαι θεσμικός και μεταρρυθμιστής, μέσα στη Βουλή, μέσα στο Sky, μέσα στην ΕΡΤ, λες τη γνώμη. Και επειδή άκουσα την αποτυχία της ΝΕΡΤ, δεν το ξεχάσω. Δεν ξέρω πώς μετράει την αποτυχία ο κύριος Τούμπος. Η ΝΕΡΤ είχε μεγαλύτερη τηλεθέαση από την ΕΡΤ με το 1 πέμπτο των χρημάτων. Μάλιστα. Έτσι. Δημήτρη, μια κουβέντα 30 δεύτερα. Ξαναλέω. Όποιος μετράει το δίκιο της πολυφωνίας, της δημοκρατίας και της δεοντολογίας με την θεαματικότητα ή με την κυκλοφορία μιας εφημερίδας ή με τη συγκυρία μιας κάλπης, κάνει λάθος. Τα ζητήματα που συζητάμε δεν έχει να κάνει σε ποιο καφενείο έχουμε πλειοψηφία. Έχει να κάνει με αν οι κανόνες υφίστανται, κρίνονται και δοκιμάζονται από τον πολίτη. Βεβαίως και εμένα η θεαματικότητα της ΕΡΤ ούτε με ικανοποιεί, ούτε έκανε αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Αλλά ταυτόχρονα δεν με ικανοποιεί και όταν ο δημοσιογράφος, το έχω ξαναπεί και εδώ, κάνει ο ίδιος διαφήμιση και δεν είδα ποτέ τον κύριο Γεωργιάδη, ίσως επειδή κάνει πολλές διαφημίσεις ο ίδιος στο παρελθόν, να καταγγέλει την παραβίαση της δεοντολογίας του δημοσιογράφου. Ούτε και η ΕΣΥΑ το κάνει αυτό πολλές φορές. Έχουμε κοινό όφελος όλοι. Είτε από το δεξιό φάσμα μέχρι την αριστερά, ναι, η δημοκρατική και τη δημοκρατική αντιμετώπιση των θεμάτων, να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει δεοντολογία, κριτική, κύριε, και άλλο κλείσαμε πράγμα, συγκοφαντία και οικονόμευση. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε, ευχαριστούμε. Βάνα Κουτρουλού για το πρώτο...